κόρη του μωρού τι είναι. Μπορείς να μου ανοίξει ένα θησαυρό. Είναι... Καλέ, σε χαιρέτησα. Δεν σε χαιρέτησα. Μου θυμίζει ελληνική ταινία. Χαίρετε, τι κάνετε. Καλά, ευχαριστώ. Τα πάω όλα μόνη μου. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Του γιατρού, καταλάβατε. Για πες μου. Λοιπόν, είναι ένα απίστευτο κουτί, το οποίο όταν το ανοίξεις, είναι γεμάτο από σιρταράκια. Πότε το έκανες ρε αυτό, πριν 2 χρόνια ξαναγέννησα. Τώρα το θυμήθηκες, πού ήσουν, πολύ ωραίο είναι αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για να βάλεις μέσα όλα τα πραγματάκια του μωρού σου. Και έχουμε το πρώτο δοντάκι, έχουμε το πρώτο μαλάκι, δηλαδή την πρώτη πιτήλα. Δηλαδή το πρώτο θα μαζέψεις πολύ δόντι. Τώρα άμα ξαφνικά θα μαζέψεις όλο αυτό εδώ θα είναι φουλ γεμάτο, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, η πιπίλα, το πρώτο παιχνίδι, το παπουτσάκι, ένα πιστοτητικό γέννησης ή τουλάχιστον ένα μεγάλο σιρτάρι για να βάλεις τα πάντα μέσα. Εγώ να πω κάτι. Το πιστοτητικό γέννησης μπορείς να το βάλεις και είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά όπου έχεις χώρους, βάλε και τα δώρα του μωρού. Δηλαδή το μωρό τώρα δεν μπορεί να τα φορέσει. Και βεβαίως πολλές φορές εμείς οι μανούλες τα χαιρόμαστε, τα βάζουμε εμείς γιατί λέμε μέχρι να τα βάλει το παιδί μας, θα περάσουν και 15 χρόνια. Έμα βέβαια. Όμως είναι ωραίο να τα βρει. Εγώ βλέπω τώρα τις κορές μου που μεγαλώσανε, που τους έλεγα πάντα: έχω πάρα πολλά δικά σας πράγματα που τα έχω κρύψει γιατί δεν θέλω να τα χρησιμοποιώ. Και είναι για σας. Δεν τους τα έχω φέρει ακόμα γιατί είναι μικρές και λίγο μεγάλες. Αλλά μου το λένε συνέχεια: μαμά, δεν τα έχεις μπερδέψει τις Λάουρας με τα δικά μου. Όχι, ρε μανούλα. Μανούλα, έχει το καθένα το κουτί του. Καθόλου. Όπως δεν έχω μπερδέψει, λέω και το σταυρού σας. Αλλά αυτοί οι χώροι, οι οποίοι όπως λέει εδώ πέρα μας δίνουν διάφορες ιδέες, εδώ πέρα που λέει πιστοποιητικό γέννηση, επειδή είναι μεγάλο κουτί, μπορείτε να βάλετε μέσα όλα τα δωράκια του μωρού σας. Αυτά που κρεμούν στο λεμουδάκι, τα βραχιολάκια ή αυτά εδώ όλα να τα βρει. Θα χαρεί και αυτό το παιδάκι μόλις τα δείξει. Ειδικά με ένα κορίτσι. Τα αγόρια μπορεί να μην τα εκτιμήσουν. Να πούνε η μάνα μου, τι μάζευε, εγώ δεν τα βάλω αυτά. Το αγοριό θα τα φορέσεις. Αλλά του κοριτσιού, άστα να τα ευχαριστηθεί το παιδάκι να τα βγάλει έξω να τα παίξει. Πολύ ωραία ιδέα είναι αυτή. Και μπράβο. Στέκεται και πολύ ωραία πάνω στο. Όπου θελήσει κάποιος να το βάλει. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα το φτιάξατε αυτό. Yes. Μπράβο, μου αρέσετε. Πολύ καινούργια πράγματα. Κορίτσια, έβγαλα σκουλαρίκια γιατί δεν μπορεί με τόσα σκουλαρίκια που μου έχει φέρει να μείνω με ένα ζευγάρι και θέλω μαζί να διαλέξουμε και βραχιόλια. Γιατί έχω αφήσει τα χέρια μου άδεια από το πρωί. Γιατί. Λοιπόν, μέχρι να μου βγάλουν γραμμές, για σε παρακαλώ, δείξε μου για χέρια. Τι μου προτείνεις να φορέσω. Στο ένα χέρι θα μου βάλεις αυτά που μου προτείνεις. Στο άλλο χέρι θα βάλω αυτά που εμένα μου τραβάει το βλέμμα πιο πολύ. Ωραία. Είμαστε για διακοπές. Έτοιμες. Έτοιμες. Ωραία. Δώσε μου το χέρι σου.